Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούλ και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ροδάκινο Ρεθύμνου. 41χρονος τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε 23χρονο, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σφαίρα σήκωσε τα χέρια του για να προστατευτεί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα άκρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους δύο άνδρες χώριζαν προσωπικές διαφορές. Η ώρα της εφορίας πλησιάζει και πάνω από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2018. Η ηλεκτρονική πύλη του TaxisNet αναμένεται να ανοίξει έως τις 30 Μαρτίου, ενώ κλειδιά αποτελούν κωδικοί που εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018 με δαπάνες από ηλεκτρονικές αγορές. Ο σπουδαίος Γάλλος φωτογράφος Ρίτσαρντ Πετίτ παραχώρησε μια σπουδαία συνέντευξη στο neakriti.gr, χαρακτηρίζοντας την Κρήτη νησί των Θεών, περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο την εμπειρία της συμμετοχής του στο Crete Photo Experience. Θλίψη, ωστόσο, την ίδια ώρα έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του βραβευμένου Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιάννη Πεχράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.